οι αντιδράσεις στην Αλικαρνασσό και αυτό λόγω της απουσίας της Δημοτικής Αρχής στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου για ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της δημιουργίας μουσείου και κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού στο δημοτικό ακίνητο του πρώην κέντρου Φάρος. Παντελής έλλειψη της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δείχνει η άλλη μια φορά ότι κάποιοι θέλουν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Το σχολιάσαμε ότι είναι ενδιαφέρον για τον τόπο. Απλά τα πράγματα. Δεν θέλουν να ακούσουν τη γνώμη της Αλικαρνασσού. Να μας καλέσει να μάθει τι θέλουμε και να πράξει τα δέοντα. Είναι καιρός πια η Αλικαρνασσό να αξιοποιηθεί λίγο-λίγο και όχι τα χειρότερα εδώ και τα καλύτερα αλλού. Η Αλικαρνασσό δεν είναι μόνο για να δίνει. Πρέπει να πάρει και κάποια πράγματα. Εύλογη απορία και εντύπωση είναι όχι παρουσία, η απουσία της Δημοτικής Αρχής του κ. Λαμπρινού. Πρέπει εσείς, εμείς και όλοι όσοι συμφωνούν και τα υπόλοιπα με το Δημοτικό σε αυτό το αίτημα να αρχίσουμε να κάνουμε βήματα ορίμασης της υλοποίησης του έργου. Ο Αντώνης Σεκέρης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή και τις Δημοτικές Παρατάξεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση επί της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου, την οποία στηρίζουν 14 μικρασιατικοί σύλλογοι αλλά και η τοπική κοινωνία, με τον ίδιο να στρέφει τα βέλη του εναντίον της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν ακούει τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Η Αλικαρνασσό πόσο σχολιάζει αυτό? Η Αλικαρνασσό λέει ότι πλέον δεν ακούν την τοπική κοινωνία. Απλά τα πράγματα. Η Δημοτική Αρχή λέτε. Ναι, η Δημοτική Αρχή δεν ακούει. Δεν υπάρχει εδώ συμμετοχή. Η Νέα Αλικαρνασσό αξίζεται καλύτερα. Στηρίζουμε ξεκάθαρα την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση του Φάρους. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Το ίδιο θα σας έλεγα με οποιαδήποτε άλλη πρόταση να κάνετε. Για παράδειγμα, θα λέγατε θέλουμε να πάμε στη Λότζια. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Αίσθηση προκάλεσε η στάση του Αντιδημάρχου και Επικεφαλής Παράταξης, Γιώργου Σισαμάκη, ο οποίος συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή, καθώς απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση στην πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου για τη δημιουργία μουσείου και κέντρου μικρασιατικού πολιτισμού στο δημοτικό ακίνητο του πρώην κέντρου Φάρος. Ο κύριος Σισαμάκης ήταν και ναι και όχι. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω αν το δείτε και εσείς τηλεόραση, το καταλάβετε να μου πείτε. Εδώ λοιπόν σήμερα και σε κάθε διάβουλευση να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε καθαροί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να παίρνουμε θέση και να λέμε ναι, οφείλουμε σε αυτές τις εικόνες που τις είδα και συγκινήθηκα να βλέπεις τη Σμύρνη πως ήταν. Γιατί αν η καρδιά του ελληνισμού ήταν η Αθήνα, το μυαλό ήταν η Μικρά Ασία. Η γη της Ιωνίας. Ο Αντώνης Σεκέρης εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση του Γιώργου Σισαμάκη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, το συντριπτικό ποσοστό της εκλογής του στο Δημοτικό Συμβούλιο το οφείλει στις ψήφους που έλαβε από την Αλικαρνασσό. Είναι απόλυτα σαφές αυτό. Δεν υπάρχει ναι ή όχι. Τι πρέπει ναι ή όχι. Δηλαδή και ναι και όχι. Δηλαδή... Και ναι και όχι. Δείτε το εσείς. Δείτε το. Σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Βεβαίως, σε όλους, όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Και τι λέτε για τη στάση του κ. Σισαμάκη? Τίποτα, να το δουν και οι Αλικαρνασσώτες, να δουν να ξέρουν. Ποιο θα κάνει του όρου του διαγωνισμού για την κατασκευή του? Η Οικονομική Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Ποιο έχει την υποψηφία στην Οικονομική Επιτροπή? Η Δημοτική Αρχή. Άρα μπορεί να συμφωνήσει, να σου τροποποιήσει τον προϋπολογισμό να βάλει τα κονδύλια, σε να το κάνει ποτέ τη. Ναι, ιού. Ναι, στην πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου Αλικαρνάσου, είπε η πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης με το καυτό αυτό ζήτημα να απασχολεί σύντομα το Δημοτικό Συμβούλιο.